Ομαλά κύλησε η σημερινή μέρα για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ερών. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο, κ. Γιάννη Καραβασίλη, έκλεισε ένα τμήμα τάξης δημοτικού της πόλης των Σερών, καθώς παρουσιάστηκε κρούσμα σε μαθητή. Πρέπει να σας πω ότι σε όλη την επικράτεια δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίστηκε ήταν σε μια συγκεκριμένη τάξη της πόλης των Σερών, όπου σε συνεννόηση με τον κύριο νομίατρο μας είπε ότι το συγκεκριμένο τμήμα πρέπει να κλείσει και έτσι από σήμερα είναι κλειστό. Φυσικά τα παιδιά έχουν μπει κανονικά στην τηλεκπαίδευση. Ναι, και από Δευτέρα τα self-test πια θα γίνονται μόνο στην αρχή της εβδομάδας, δηλαδή μόνο την Κυριακή, γιατί πραγματικά και η οικογένεια μπήκε σε μια επιπλέον διαδικασία, αλλά και τα παιδάκια τα δικά μας, επειδή είναι μικρά, τέλος πάντων κουράστηκαν ίσως και λίγο παραπάνω. Ενώ σύμφωνα με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κ. Στέλιο Ρίζο, έκλεισαν ένα τμήμα γυμνασίου, ένα γενικού λυκείου και ένα από το επαγγελματικό. Σε ό,τι αφορά τα self-test, έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτή την εβδομάδα. Είχαμε πολύ λιγότερα. Κάποια που βγήκαν θετικά στον επανέλεγχο που έγινε, τελικά φαίνεται ότι δεν έγινε σωστή χρήση τους και όταν πήγαν στις δομές βγήκαν αρνητικά. Επειδή κάναμε και μια τηλεδιάσκεψη το πρωί, έχουμε πολύ λιγότερα τμήματα εμείς, δηλαδή αυτά τα τρία είναι τα λιγότερα, ακόμα και από περιφερειακές ενότητες όπως είναι το Κυλικής, όπως είναι τέτοια, έχουμε τα λιγότερα δηλαδή εδώ στις Σέρες. Στους εκπαιδευτικούς? Στους εκπαιδευτικούς μηδέν. Ένα από κάθε βαθμίδα. Ένα γυμνάσιο, ένα το γενικό λύκειο και ένα επαγγελματικό λύκειο. Αυτά σε συνεννόηση με τους διευθυντές γίνονται μαθήματα τηλεκπαίδευσης.